se la lima y se la sudó. La tunda puse de tres. Se culo, mo. Os pote. Os puna pegar el che me dando tan a dosu. En ese culo, mo, llama. Che me dando tan a dosu. Adelante, no tu piel, fie. Yo su sué, que tres pisos de os. Por el mamás. Μα, τι να σου πω, του επιτρέπει να μας πολεμά δίπλα μας, είναι πατέρας μας, είναι σωτήρας μας. Με φάσε εγώ τους ανθρώπους που μπορούν να αποκτήνουν το σώμα, να φοβάσαι μόνο τον Θεό που μπορεί μετά το αποκτήνει το σώμα. Γιατί η ψυχή είναι σκόλα στην εμπαλή. Τι είναι που πρέπει να φοβούνται είναι οι εχθροί μας. Αλλά δυστυχώς ο νους τους είναι σατανικός και ο σατανάς αφαιρεί το φόβο του Θεού και δυσκολάζεως και διά τους μια νόθηση στο να κακοποιήσουν ενός ζουν. Να κακοποιήσουν, να κάνουν, αν είναι δυνατόν, τους αγαπημένους του Θεού, να τους κάνουν να κλαίνε μέρα, να τους κάνουν τη ζωή τους μαύρη, δύσκολη, ανυπόφορη. Αλλά εδώ στον κόσμο τούτο οι θλίψεις έχουν ημερομηνία λήξεως. Εκείνοι δεν γνωρίζουν ότι τα βασανά τους δεν έχουν ημερομηνία λήξεως, θα είναι αιώνια. Και επειδή δεν το γνωρίζουν, δεν φροντίζουν να ελευθερωθούν. Προσθέτουν στα κακά, αλλά τόσα κακά, βαραίνουν την ψυχή τους, αυξάνουν την αιωνιοκόλαση, τις φωτιές και τα καμίνια της άλλης ζωής με ήσυχη τη συνείδησή τους, γιατί η συνείδησή τους είναι πορωμένη, πεθαμένη, νεκρή, δεν έχει τη δύναμη η συνείδησή τους, δεν έχει λόγο, δεν έχει τη δύναμη να αντισταθεί. Όμως είπε ο Πιλάτος του Χριστού, εμέ μου λαλείς, που κοίτας ότι εξουσίαν έχω, απολύσεσαι και εξουσίαν έχω, θανατώσεσαι. Και να λέει το Κύριος, ουδε μίαν εξουσίαν είχες, κατέβω. Εμέ εσύ δεν ο δανάδος. Και κάποτε κάποιος έκαμε παράπολα της Παναγίας για ένα αγαπημένο του πρόσωπο που το κυνηγούσαν οι ανθρώποι. Και κάπου γέλασε η Παναγία. Και λαλεί του, δεν γνωρίζεις παιδί μου ότι οι εχθροί του παιδιού σου δεν μπορούν να κάνουν ένα βήμα προς το παιδί σου να το κακοποιήσουν αν δεν τους δώσει την εξουσία ο γιος μου. Εάν ο Θεός μου δώσει εξουσία στον εχθρό του να κάνει ένα βήμα, θα το κάνει. Αλλιώς δεν μπορεί. Του τα όλα που υποφέρεις, εμέτρησαν τις δυνάμεις σου ο Θεός και είδαν ότι είσαι δυνατός. Είδαν ο Θεός ότι αντέχεις και θέλει να σου στερήσει τα στεφάνια εκείνα τα πολύτιμα. Τη δόξα εκείνη την αιώνια που είναι στην άλλη ζωή. Πολλοί Αγίοι εφορεστάνθηκαν το μισθό τους, αλλά και πολλοί άλλοι δεν εφορεστάνθηκαν το μισθό τους, αλλά η αγάπη τους προς τον Θεό και τα παραδείγματα των άλλων Αγίων
ο ένας Άγιος έβλεπε τον άλλον Άγιο. Σήμερα ελείψαν οι Άγιοι. Δεν έχουμε μπροστά μας παραδείγματα. Δεν έχουμε τα παραδείγματα τα αδυνατά Αγίων ανθρώπων που να ενισχυόμαστε ο ένας με τον άλλον. Ένας να παίρνει δύναμη από τον άλλον. Όμως, κάποτε ένας Άγιος, ο Γάβρος Άγιος, είπε ότι οι Άγιοι του 8ου αιώνος, δηλαδή των εσχάτων χρόνων καιρών, θα είναι πιο μεγάλοι Άγιοι από τους μεγάλους Αγίους, τους προηγούμενους τους. Από τη Σταύρωση του Κυρίου μέχρι τα συντέλεια του κόσμου υπάρχουν πολλά χρόνια. Υπήρχαν διωγμοί, μαρτύρια, φρικτά, συκοφαντίες, κατατρεγμοί. Δεν έφυγαν τον Χριστιανό να πάρει ένα πρωί. Εμπορούσαν τον, κυνηγούσαν τον, συκοφαντούσαν, προδόναν. Αλλά εκείνοι που θα υπομένουν τους πειρασμούς τα τελευταία χρόνια θα αξιωθούν περισσότερη δόξα στην άλλη ζωή. Και ποια είναι η δόξα η παραπάνω στην άλλη ζωή. Δηλαδή και κάποιος, εγώ να πάω στον παράδειγμα θέλω και με κοφτεί. Αλλά με βάλει και σε μια γωνιά ο Θεός. Ναι. Αλλά και λοιπόν στο παράδεισο και δεν